Ο Μινάς Χατζησάβας ήταν η εσάρκωση της αριστεράς της ευαισθησίας. Αυτής της αριστεράς που δεν θα κυβερνήσει ποτέ. Τέλος πάντων, με αυτή τη φασαρία και αυτό και ξύρει τη χείρα, μίλησε η ακροδεξιά χείρα του Σαμαρά, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο. Αλλά ήρθαν στην επιφάνεια προβλήματα που τέλος πάντων αυτό ξέρετε με τη θρησκεία, οι Μητροπολίτες, τα διάφορα, το αποτεφρωτήριο. Είναι επειδή δεν το θέλουν οι Μητροπολίτες. Ο νόμος το επιτρέπει. Αυτοί τα απαγορεύουν. Έτσι εκτιθέμεθα χειρότερα που ο νόμος το επιτρέπει, αλλά τα απαγορεύουν αυτοί. Κατά τα άλλα, ζήσου Ισαρλή, για να μην ξεχνιόμαστε. Κοίτα πλάκα να δει που το Βίβλο και το Κοράνι λένε σχεδόν τα ίδια πράγματα. Ολλανδική εκπομπή. Τέλος πάντων, αυτό με το σταθάκι κάποια στιγμή πρέπει να πάψετε να εμπέζετε ανθρώπους με προβλήματα μνήμης. Δεν θυμάται ο άνθρωπος, δεν είναι ότι δεν δηλώνει. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Επανάστα, ένα μαγαζί με ρούχα κατεστραμμένο, 8 αυτοκίνητα και μισό περίπτερο μπουκάλι. Αυτό άφησα εκεί πίσω της. Εντάξει, την άλλη φορά καλύτερα. Και εκεί στο μαξί μου, μην απαντάτε σε κάθε γερμανική εφημερίδα. Δεν είναι, πώς να σε πω, διαβάστε τη σημειολογία στην καθημερινή ζωή του Μπέρτο Έκο λίγο να πάρετε μια ιδέα. Τώρα, αυτός ο Μαδούρο δεν έμαθε τίποτα από τον Αλέξη. Δεν πάμε να εφαρμόσουμε αυτά που λέμε, Χριστιανέ. Καλώς είχαμε και συνέντευξη πρωθυπουργού χθες στην ΕΡΤ, η οποία ήταν πολύ καλύτερη από αυτή του Σαμαρά στην ΕΡΤ. Να τα λέμε αυτά. Όχι ότι του ζωρίσαν και πολύ βέβαια. Είπε όμως, βγήκαν πράγματα. Ειδήσεις, το ασφαλιστικό λέει πρέπει να λυθεί. Όχι τόσα χρόνια που ήταν απέναντι στην αντιπολίτευση και δεν ήθελε να λυθεί. Ήθελε να έρθει αυτό στην κυβέρνηση για να το λύσει. Αντιπολίτευση μην το πειράζουν τα ασφαλιστικά, να θυμάστε. Γιατί τις ευθύνες που έχουν για το ασφαλιστικό Πασό και η Νέα Δημοκρατία που κυβερνούσε και δεν τις λύσαν, τις έχει ίδιες ακριβώς ο ΣΥΡΙΖΑ που αντιδρούσε και αντιστεκόταν να μην γίνει καμιά αλλαγή. Αν θυμάστε. Τώρα δεν του ξέφυγαν και μερικά. Εκτιμώ τον κύριο Λεβέντη, θεωρώ ότι έχει χιούμορ. Είπε Τσίπρας. Εγώ θεωρώ ότι ο Τσίπρας έχει χιούμορ αφού εκτιμά τον Λεβέντη. Ή αφού είπε ότι εκτιμά τον Λεβέντη. Τώρα αυτό με το τρίγωνο της αμαρτίας. Όλοι ξέρουμε ότι βρίσκεται στο πανόραμα. Και εν πάση περιπτώσει δεν λέει και ψέματα, είπε ότι υπάρχει ένα θέμα αξιοπιστίας και αυτή είναι η μόνη έτσι σίγουρα αξιόπιστη δήλωση που ακούσα. Βέβαια από ό,τι είδα δεν είχε έρπη. Τεμπελιάζει, τι, γαλάρωσε. Τέλος πάντων, ας κρατήσουμε τα θετικά. Παραμένει αριστερός. Δεν φορούσε γραβά. Αμέσως μετά, αυτό ήταν συνωμοσία, δεν μπορεί να ήταν τυχαίο, πήγαινε στο Χατζη Νικολάου που είχε το Λεβέντη. Και κύριε Πρόεδρε, και κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, ο Χατζής ρώτησε μια εξυπνάδα που εμπεριείχε την απάντηση μέσα. Αν η οικουμενική κυβέρνηση καταργεί τη δημοκρατία. Επειδή είναι οικουμενική. Αλλά και μόνο ο Χατζής μπορεί να μπουρδουκλωθεί έτσι να σε ρωτήσει κάτι. Και τέλος πάντων, τις κυβερνήσεις συνεργασίας, γιατί τις αποκαλείτε οικουμενικές. Κυβέρνηση εργασίας, είναι οικουμενική. Τόσο θα δει και ο Ομπάμα να κυβερνήσει. Δεν είναι. Τώρα, κι άλλη λάθος ερώτηση. Γιατί χαρακτηρίζεται τον καμένο ακροδεξιό. Η σωστή ερώτηση είναι γιατί χαρακτηρίζεται τον ακροδεξιό καμένο ακροδεξιό. Θα σου πω, ο Λεβέντης συνήθως είπε με αυτά τα πολύ έξυπνα εύστοχα κέρια. Αποτύχαν όλοι οι προηγούμενοι πολιτικοί, όλες οι πολιτικές, αριστερή, δεξί. Και γι' αυτό, όπως είπε, ζητάει οικουμενική. Δηλαδή ότι όλοι μαζί αποτυχημένοι θα πετύχουν. Θα σου πω, να τελειώνει αυτό το. Δεν είναι σοβαρό ο Λεβέντης. Δεν είναι σοβαρό ο Λεβέντης που είπε θα σας βγάλω από το μνημόνιο σε 2-3 μήνες με τις γνωριμίες που έχω. Και όπως μου έγραψε ένας Αϊνστάιν, γιατί ο Τσίπρας που έλεγε θα σκίσω το μνημόνιο με. Έχουμε δυο. Είναι επειδή είναι ο ένας, δεν ο άλλος. Αυτά για σήμερα. Διεκδικήστε τη ζωή σας. Καλή τύχη και μην ξεχνάτε. Σίλα Σεραφή, 20 χρόνια stand-up comedy. Κάθε Σάββατο στο Team Panali, 9.30 ώρα, τουρναβί του 6 στο Θησίο. Σας περιμένω. Opening act, γραμμερικανιά είναι, ανοίγει την παράσταση Λίλα True Story. Κατά κόσμο Λίλα Σταμπουλούγλου.